εορτάζει το θαύμα της Παναγίας, της παρουσίας της δηλαδή, έξω από τα δίχη της πόλεως, στην Κωνσταντινούπολη, και εορτάζει την πληθώρα των θαυμάτων για να παίρνουν οι χριστιανοί δύναμη και θάρρος. Και είναι εκπληκτικά τα θαύματα που γίνονται μέχρι και σήμερα στο Αγίασμα της Παναγίας, το οποίο τρέχει κάτω από τον πάνσεπτο ναό της. Αναφέρεται στο συναξάριο των θαυμάτων ότι ένας προσκυνητής από την περιοχή της Θεσσαλίας, από την Ελλάδα, κατέβηκε στον Πειραιά, βρήκε ένα πλεούμενο την εποχή ακόμα πριν από την άλωση, επιβιβάστηκε με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Αλλά επειδή ήταν ασθενικός ο οργανισμός του, δεν άντεξε το ταξίδι και λίγο πριν το πλοίο προσεγγίσει στο λιμάνι, η ζωή του τελείωσε. Πρόλαβε όμως και είπε στους ανθρώπους που ήταν μαζί του, «Σας παρακαλώ να με πάρετε, να με θάψετε στην αυλή της Παναγίας. Αλλά πριν με θάψετε, θέλω να βγάλετε από την πηγή νερό και να ρίξετε επάνω στο σώμα μου 3 κουβάδες νερό για να αναπαυθώ, επειδή δεν πρόλαβα να προσκυνήσω και να πιω από το αγίασμα». Σεβάστηκαν λοιπόν οι άνθρωποι την επιθυμία του, τον πήραν στην Παναγία, ψάλληθηκε η εξόδιος ακολουθία και όταν τον τοποθέτησαν στον τάφο, πήγαν και πήραν 3 κουβάδες αγιασμό και τον έριξαν επάνω στο σώμα του. Και λέει το συναξάρι ότι όταν έπεσε το αγίασμα επάνω του, ο νεκρός αναστήθηκε. Είναι ένα από τα θαύματα που αναφέρονται στα τροπάρια που τόσο όμορφα οι ιεροψάλτες μας σήμερα ψάλουν εδώ στο μικρό εκκλησάκι της ζωοδόχου πηγής, που βρίσκεται μέσα σε ένα δάσος όπως εκείνος ο ναός, και γι' αυτό ίσως οι πρόγονοί μας τοποθέτησαν αυτό το εκκλησάκι μέσα στο δάσος για να θυμίζει την αρχική μονή της Παναγίας στον Παλουκλή. Η ζωοδόχος πηγή βέβαια σήμερα περισσότερο αναφέρεται στους κατοίκους σαν Παλουκλή, επειδή όπως γνωρίζετε εκεί υπήρχε ένας καλόγερος την εποχή της Αλώσιος, ο οποίος διακονούσε στην κουζίνα τους άλλους πατέρες. Έφτασαν λοιπόν και του είπαν «Πάρθηκε η πόλης». Και εκείνος με τη βεβαιότητα πως η πόλη ήταν άπαρτη, είπε «Μόνο αν τα ψάρια που έχω στο τηγάνι μου μισοτηγανισμένα σηκωθούν και πέσουν στο αγίασμα, τότε θα πιστέψω ότι πάρθηκε η πόλη». Και έφυγαν τα ψάρια από το τηγάνι του και βρέθηκαν μέσα στο αγίασμα, και πολύ συχνά μπορούμε να τα δούμε ακόμα να κολυμπούν μέσα στο αγίασμα, μαύρα από τη μία πλευρά και λευκά από την άλλη, για να μας θυμίζουν και αυτή τη δυνατότητα της γνώσης που η Παναγία θέλει να έχουν οι άνθρωποι. Πατέρες και αδελφοί μου, η Παναγία που έφερε στον κόσμο τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα να είμαστε κοντά στο Χριστό μας, να μεσητεύει η Παναγία μας και οι Άγιοι μας γι' αυτό, και να έχουμε τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Αυτή η βεβαιότητα της σωτηρίας μας ενισχύεται επειδή είμαστε πολύ συχνά άπιστοι με τα διάφορα θαύματα. Αυτό θέλει να μας πει και η Παναγία με το αγίασμά της. Να έχουμε δύναμη πίστης, να έχουμε ελπίδα στο Θεό και να προσδοκούμε όχι αυτά που είναι εφήμερα, αλλά κυρίως αυτά που είναι άφταρτα και αιώνια, για τα οποία μας δημιούργησε ο Θεός. Αμήν. Γέννητο.